Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Λόγος Ρωμαϊκός και απόψε και στο σημερινό, το σημερινό θέμα για την εκπομπή μας έχει να κάνει με τις θεωρίες υπονόμευσης των κρατών. Αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε με την βοήθεια του εκλεκτού προσκεκλημένου μας, αυτό λοιπόν που θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε, είναι το κατά πόσο αυτές οι θεωρίες υπονόμευσης των κρατών είναι ένας απλός μύθος ή κρύβει κάποιες αλήθειες ή είναι αλήθεια. Κοντά μας σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε στην Ρωμαϊκή παρέα μας την διακεκριμένη και έγκριτη ποινικολόγο, την κυρία Ειρήνη Μαρούπα, την οποία την καλωσορίζουμε, η οποία βεβαίως συμπληρωματικά να πούμε, γιατί έχει μια αρθρώνει πάντα δημόσιο λόγο, μπορούμε να την κρατήσουμε και ως μια πλέον έμπειρη πολιτικό αναλυτή. Το είπα σωστά γραμματικά? Ευχαριστώ πολύ. Με πολλές ευαισθησίες και σε θέματα εθνικά και στα διεθνή, με επιστημονικό λόγο και βάση, διότι πολλές φορές, αγαπητή κυρία Μαρούπα, όπως και το σημερινό θέμα, πολλά ακούγονται ως συνωμοσιολογίες. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε μια εκπομπή που δεν έχει το ύφος το καταγγελτικό, αλλά κυρίως της αφύπνισης. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα που οικειοθελώς ή όχι μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά καιρούς και να γίνονται όργανα ή ακόμη και χρήσιμη λήθη. Το ζούμε μέσα από αυτή την περίφημη κρίση που βιώνουμε, την πολύχρονη και την πολύπλευρη κρίση. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε, ξεκινώντας από βασικά πράγματα, να δώσουμε τον όρο υπονόμευση και μετά να απαντήσουμε στα ερωτήματα αν υπάρχουν θεωρίες, πραγματικά θεωρίες, και υπάρχουν σχεδιασμοί και αν αυτά εξυφαίνονται και εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες στο παρελθόν, ακόμη και σήμερα. Και να δούμε μήπως και στην Ελλάδα. Και στη χώρα μας, κυρίως, να το δούμε. Που έτσι θα πάμε. Πάνω από όλα. Λοιπόν, ας δούμε κατευθείαν στο ζουμί τη σημερινή μας κουβέντα, για να δούμε καταρχάς τι είναι η υπονόμευση, να δούμε μετά ως σχεδιασμός, γιατί πιστέψτε με κι εγώ, ως στρατιωτικός, έχω μια εμπειρία και εκπαίδευση και γνώση και γνωρίζω ότι μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις. Πολύ φοβάμαι όμως μήπως αυτό διευρυμένα χρησιμοποιείται και σε άλλες εφαρμογές. Στην κοινωνία. Και στην κοινωνία, γιατί κυρίως όλοι γινόμαστε δέκτες μιας έτσι μεγάλης πληροφόρησης, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο. Διάβαζα τις προάλλες από μια ιστοσελίδα, αν δεν κάνω λάθος, τον Ινφογνώμονα, που έλεγε τα βήματα κατάκτησης μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής αδύναμης χώρας. Και είχε μια διαδικασία, ένα σχέδιο δηλαδή, τεκμηριωμένο σχέδιο, αποτυπωμένο, και μου θύμισε αυτά που κάνουμε εμείς στις δικές μας επιχειρήσεις. Ναι. Και διερωτώμε λοιπόν, και αυτό είναι και το αντικείμενο σήμερα, στο κέντρο της κουβέντας, να δούμε ακριβώς κατά πόσο αυτές οι θεωρίες υπονόμευσης των κρατών που κυκλοφορούν αποτελούν ένα μύθο ή μια πραγματικότητα. Ναι. Κάνετε πάρα πολύ καλά, καταρχάς, που συμβάλλετε σε αυτό το τράβηγμα της κουρτίνας. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να αρχίσει στις πράξεις αυτών που παριστάνουν τους ηγέτες του να βλέπει το πραγματικό υπόβαθρο. Ποιοι είναι, τι κάνουν, γιατί το κάνουν, και γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά να αναγνωρίζει, και αφού αναγνωρίσει να περνάει σε δράση. Είμαστε τώρα σε μια κατάσταση που είμαστε στα τελευταία στάδια της υπονόμευσης. Πράγματι, όπως το είπατε, αυτά διδάσκονται στις στρατιωτικές σχολές. Και διδάσκονται στις στρατιωτικές σχολές για να συμβαίνουν. Δεν διδάσκονται, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι ο καλύτερος, ο πιο ηλίθιος τρόπος είναι να κάνεις πόλεμο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να εγκαταστήσεις τον υπάλληλό σου ως ηγέτη στον εχθρό σου, μέχρι να μην καταλαβαίνει ότι αυτός που τον κυβερνά δεν είναι δικός του ηγέτης. Αυτό να θα το πούμε αλλιώς τώρα. Δηλαδή. Είναι πόλεμο συνείδησης αυτό που ζούμε. Να το πούμε αλλιώς, ότι στρατιωτικά υπάρχουν οι σχεδιασμοί που έχουν να κάνουν με σκοπούς στρατιωτικούς καθαρά, αλλά ακόμη και στη δική μας σχεδίαση, όπως είπαμε, μέρος των επιχειρήσεων είναι και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις.
Ερχόμαστε λοιπόν τώρα που αυτό είναι το και μεγαλύτερο. Διευρυμένο, γιατί, ακριβώς γιατί αυτό προηγείται των πραγματικών στρατιωτικών επιχειρήσεων που γνωρίζουμε όλοι. Και είναι με τα και όπλα. Το πιο αποτελεσματικό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να ρίξεις ούτε μία σφαίρα. Αν υπονομεύσεις τον εχθρό σου σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να του διαστρεβλώσεις την πραγματικότητα τόσο πολύ που να μην σε καταλαβαίνει ως εχθρό. Εμείς έχουμε περάσει τώρα σε ένα επίπεδο με την Τουρκία, ας πούμε. Έτσι. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία είναι εχθρός μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία θέλει να μας καταπιεί. Ακούμε διάφορες ανοησίες ότι είναι για εσωτερικά τους προβλήματα, ότι ο Ερντογάν είναι τρελός και δικτάτορας, ότι η Τουρκία θα διαλυθεί. Τι σχέση έχουν όλα αυτά, ακόμα κι αν ήταν αληθινά, που δεν είναι. Δεν είναι τρελός. Ένας ηγέτης, για να είναι ηγέτης, δεν είναι ποτέ τρελός. Δηλαδή, πώς περνάει από οποιοδήποτε. Από το μυαλό του οποιοδήποτε η ιδέα, η άποψη, η γνώμη ότι μπορεί ένας άνθρωπος να κατορθώσει να ανέβει στην ιεραρχία τόσο ψηλά μόνος του να εγκατασταθεί και να παραμείνει μόνος του απέτρεψε πραξικόπημα όντας όν τρελός. Τώρα πλάκα κάνουμε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσοι πολλοί γύρω-γύρω που θέλουν να φάνε τον πραγματικό ηγέτη, μάλιστα οι παίκτες στη διεθνή σκακέρα, γιατί αυτός γίνεται διεθνής παίκτης τώρα, που θα ήταν αδύνατον αν δεν ήταν εχέφρον, λογικός, με σχεδιασμό και στόχο και σκοπό, τον οποίο ακολουθεί παραδειγματικά. Και αν δεν ήταν και τετραπέρατος, και αν δεν είχε και μυστικές υπηρεσίες και ιδιωτικό στρατό δικό του, θα ήταν αδύνατον να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου του και του σκοπού του, να κάνει την Τουρκία μεγάλη. Εμείς λοιπόν, από την άλλη μεριά, που θέλει... Το Αιγαίο, είδατε, το συζητούσαμε και προηγουμένως, καλό είναι να τα λέμε, είναι και αυτά μέσα στο θέμα της υπονόμευσης. Πριν το εξηγήσουμε λοιπόν, να πούμε, σας έλεγα παλιότερα, είχα πει μία-δύο φορές στην τηλεόραση γύρω στο 2011 την φράση ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, ότι η Τουρκία είναι το σχέδιο να καταλάβει την Ελλάδα ανατολικά, το Αιγαίο ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Αυτή η έκφραση τότε δεν ξέρω αν την είχε πει ποτέ ξανά άλλος, την είπα εγώ κάποιες φορές, με κοιτούσαν όλοι περίεργα και αισθανόμουν και εγώ περίεργα, υπό την έννοια ότι είναι δυνατόν να μην το ξέρει κανένας αφού κατόρθωσα να το μάθω εγώ, μία απλή δικηγόρος που κοίταζα την οικογένειά μου, τον καταναλωτισμό μου κι εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι ήμασταν μέχρι το 2009. Αντελήφθη λοιπόν πρόσφατα, μετά την περσινή εκπομπή του Χατζηνικολάου στο Ενικός που έβγαλε τον Καμένο και ο Πάρης Καρβινόπουλος τον ρώτησε τι κάνουν τα πλοία του ΝΑΤΟ στον 25ο μεσημβρινό, τι φυλάνε εκεί που υποτίθεται ότι θα απέτρεπαν τις προσφυγικές ροές. Μετά από αυτή τη μοναδική επίσης φορά, την είπε ο κύριος Πάρης Καρβουνόπουλος που είναι επιτετραμένος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δημοσιογράφος, την είπε την ίδια μέρα στο Real FM ο Στραβελάκης, ο παλιός δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής ειδήσεων του Μέγκα. Και τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα, την ακούω περίπου τρεις φορές την εβδομάδα. Εμείς από τη διαδικασία της υπονόμευσης, που είναι ένας πόλεμος συνείδησης, είμαστε τώρα στη φάση της κανονικοποίησης. Στην να, πιο επικίνδυνη μας τα πείτε, φάση. Λοιπόν, έτσι, να δούμε, λοιπόν, να ας πάμε από την αρχή, να δούμε τι είναι υπονόμευση και πώς λειτουργεί και να πάμε μετά να δούμε και τα στάδια όπου μέσα από αυτό θα μας δώσετε να καταλάβουμε εάν και κατά πόσο στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί με τα στάδια του αυτά για να δούμε και πού είμαστε και τέλος πάντων ας ξέρουμε τι γίνεται για να δούμε και τι κάνουμε. Τι θα κάνουμε, γιατί πρέπει να το κάνουμε και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να πάμε με τη σειρά. Υπονομεύω το λέει η λέξη, όπως και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, πολύ σωστά το θέσατε. Τι σημαίνει υποσκάπτω, ενεργό κρυφά, δόλια ή πουλά για να δημιουργήσω, για να καταστρέψω αυτό που είναι το νόμιμο, αυτό που έχει δημιουργήσει ο νόμος. Όλες οι λέξεις συνεπώς, αυτές να ξέρετε... Συνεπώς μην μιλάμε με όρους εχθρού, γιατί πρώτα πρέπει να ορίσουμε τον εχθρό. Άρα κάποιοι μπορεί να βλέπουν ένα κράτος σαν εχθρό. Να θέλουν να το κάνουν δικό τους. Και έτσι, δεν πολεμάμε ανοιχτά έναν εχθρό, αλλά σφαίρες, τον με πάμε... Πόλεμο. Ακριβώς και αυτό το βιώνουμε και στην κρίση την ελληνική, όπου έχουμε μια χώρα η οποία έχει εξουθενωθεί πλήρως ψυχολογικά και οικονομικά και πολιτιστικά. Έχουμε μια χώρα λοιπόν γενικότερα την οποία τη βλέπουμε ως εχθρό, δεν την πολεμάμε ανοιχτά,
Την πάμε όμως στην κατεύθυνση που εμείς θέλουμε. Mm-hmm. Κάπως έτσι δεν είναι η υπονόμευση? Ακριβώς, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ακριβώς. Δηλαδή δεν αρχίζουμε να φαινόμαστε καθαρά ότι... Υποσκάπτουμε, πρώτα μάλιστα. Κάνουμε σαθρό το έδαφος, τα στάδια να περάσουμε αμέσως της υπονόμευσης είναι ο εκφυλισμός ή αποθάρρυνση λέγεται, όπως το λέει η λέξη. Τι κάνουμε, διαλύουμε το ηθικό ενός λαού. Σε συγκεκριμένους τομείς δουλεύουμε. Έχουμε περάσει τώρα στα στάδια? Όχι, τα λέμε περίπου όλα μαζί, θα τα πιάσουμε μετά με τη σειρά, να αποκτήσει πρώτα μια συνολική εικόνα ο κόσμος, Γρήγορη. Έχουμε λοιπόν την αποθάρρυνση, την αποσταθεροποίηση, την κρίση και την κανονικοποίηση. Ό,τι λέει η κάθε μία λέξη. Αποθάρρυνση είναι η κατάπτωση του ηθικού. Να ξέρετε ότι συνολικά η υπονόμευση πρέπει να διαρκέσει οπωσδήποτε 15 με 20 χρόνια. Όσο χρειάζεται δηλαδή για να εκπαιδευτεί μία γενιά. Οι τομείς στους οποίους ενεργούν τα στάδια της υπονόμευσης είναι η θρησκεία, η παιδεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ζωή, τα σώματα ασφαλείας, στρατός, αστυνομία, δικαιοσύνη, νόμος και τάξη, βεβαίως. Πρέπει να διαλυθούν τα πάντα. Πρέπει η διαδικασία της διακυβέρνησης να περάσει σε άλλους. Και αυτοί που φαίνονται να είναι οι εκλεγμένοι, επίσης να μην είναι δικοί μας, αυτών που εξέλεξαν. Τι είπαμε, νόμος και οι εργασιακές σχέσεις, οπωσδήποτε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά πρέπει να υποσκαφθούν, πρέπει να υπονομευθούν. Για να γίνει αυτό που είπε ο Σουν Τσου, ο πρώτος θεωρητικός του πολέμου, ότι, ότι ο έξυπνος που θέλει την κρατική παρέμβαση, την κρατική πολιτική να την επεκτείνει, ο σκοπός ενός κράτους είναι να διατηρήσει καλά τον πληθυσμό του και τα όρια του, τα σύνορά του, και να επεκταθεί. Με όλους τους τρόπους. Παλιότερα ήταν πιο συνηθισμένος ο πόλεμος. Τώρα έχουμε φτάσει πάνω από το 80-85%, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα, των επιχειρήσεων, των μυστικών υπηρεσιών των ξένων κρατών να είναι υπονόμευση. Καθόλου πόλεμος. Γιατί πρέπει ο James Bond να πάει να πολεμήσει, γιατί να πρέπει να ανατινάξουμε τις γέφυρες, αφού μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, ώστε το κράτος να θέλει να μας παραδοθεί ως εναλλακτική λύση. Να βλέπει δηλαδή τον ξένο πολιτισμό, τις ξένες συνήθειες, την ξένη οικονομία, τις ξένες ηθικές αρχές και αξίες, να τις βλέπει σαν εναλλακτική του λύση πρόσφορη. Και αν δεν είναι επιθυμητή, τουλάχιστον να είναι εφικτή. Ότι δεν πειράζει, αφού δεν μπορέσαμε εμείς, ας πάρουμε τον Τούρκο, ας πάρουμε τον Αμερικανό, ας πάρουμε κάποιον άλλον, αφού δεν ήταν αρκετά καλά τα δικά μας για να αντέξουν. Πώς δημιουργείται λοιπόν αυτή η έλλειψη αντοχής, να δούμε. Το πρώτο επίπεδο της αποθάρρυνσης, του εκφυλισμού, τι κάνει, υποσκάπτει, είπαμε, τα θεμέλια. Μιλήσατε ήδη για μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή και όχι κρυφτητή. Δηλαδή υπάρχει βιβλιογραφία, έτσι, ως θεωρία υφίσταται. Αρχαία Κίνα, φανταστείτε, 2.500 χρόνια πριν το είπε και το έκανε. Υφίσταται λοιπόν από αρχαιοτά των χρόνων. Και συμβαίνει συνεχώς. Μάλιστα. Συνεχώς. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, γιατί ξέρετε, ένα κράτος για να προστατεύεται πρέπει να έχει κλειστά σύνορα. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. Για να υπονομευθεί κάποιος πρέπει και να θέλει. Αν εγώ δεν είμαι επιρρεπής στα ναρκωτικά, όποιος και να μου προσφέρει ναρκωτικά δεν θα τα πάρω. Απλό είναι το θέμα. Πρέπει και να θέλω να τα δοκιμάσω. Μάλιστα. Άμα δεν θέλω, δεν τα δοκιμάζω. Άρα αυτή πρέπει να δημιουργείς δηλαδή και κρόπορτες. Βέβαια. Ώστε να διεισδύσει μέσα με τον τρόπο του άλλος. Βέβαια. Να σε αλωτριώσει, να σου ανατρέψει το αξιακό σου σύστημα. Απολύτως. Όλο την παράδοσή σου, τον πολιτισμό σου. Να μην θες να... αυτό που έχουμε καταντήσει σήμερα, να ντρέπεσαι να πεις Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος. Να μην θέλεις. Να είναι ρατσιστικό, να είναι ντροπιαστικό, να είναι αναχρονιστικό, να είναι συντηρητικό, να είναι ακροδεξιό, να είναι ό,τι θέλετε πείτε το από όλα αυτά. Και το σύστημα έχει τη δυνατότητα να το καίει αυτό, έτσι. Δηλαδή δαιμονοποιεί ό,τι θέλει το σύστημα, οπότε μπορεί κάτι να το βαφτίσει ως υπερβολικό, εθνικιστικό, οτιδήποτε, και να το κάψει κατευθείαν. Αυτά θα πούμε τώρα, πώς μας συνέβη αυτό και ποιος ήταν υπεύθυνος να κλείσει την πόρτα ή να μην την ανοίξει, γιατί εδώ την ανοίξανε την πόρτα. Είπατε λοιπόν, για να μην χάσουμε τη σειρά, γιατί πράγματι είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είπαμε αποθάρρυνση και ξεκινάμε με τη θρησκεία. Απροθάρρυνση.
Το πρώτο στάδιο είναι η αποθάρρυνση, η οποία διαρκεί, είπαμε, 15 με 20 χρόνια, δηλαδή μία γενιά ολόκληρη. Να την εκπαιδεύσεις, να τη μάθεις, να σκέφτεσαι όπως, να σκέφτεται όπως εσύ θέλεις, ο εχθρός. Ο εχθρός θέλει να μάθει τους Έλληνες να σκέφτονται με τον δικό του τρόπο, ώστε να μας καταλάβει και να μην αντιληφθούμε εμείς ότι αυτός είναι εχθρός, να του κλείσουμε την πόρτα ή να τον πολεμήσουμε κιόλας. Γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς αποτελεσματικά να κλείσεις την πόρτα. Πρέπει να πολεμήσεις και να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί μέχρι να επανακτήσεις ό,τι έχασες στον πόλεμο. Η εναλλακτική όμως είναι πολύ χειρότερη. Πάντα υπάρχει ένα επίπεδο που πραγματικά πρέπει να κάνεις τον πόλεμο. Διαφορετικά έχεις παραδοθεί και δεν μπορείς πια να διασώσεις απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί δηλαδή να επιβιώσει ούτε ο λαός, ούτε έθνος, ούτε κράτος. Εδώ λοιπόν το αντικείμενο της υπονόμευσης είναι η καταστροφή μιας χώρας ως έθνους, ως κράτους και ως γεωγραφικής περιοχής. Τα πάντα δηλαδή, να διαλυθεί τελείως. Στη θρησκεία λοιπόν τι κάνουν? Αντικαθιστούν την θρησκεία με άλλες θρησκείες, με σέκτες, με κουλτούρες, με άλλες, με διάφορες πίστες. Την γελιοποιούν και την δείχνουν, την αποδεικνύουν αναποτελεσματική ή αναχρονιστική στα μάτια των πιστών της. Αυτά όλα, και τη θρησκεία και την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή και τις εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά που είπαμε, νόμος, τάξη, σώματα ασφαλείας κλπ, σε όλα αυτά τα επίπεδα για να επενεργήσει η υπονόμευση που την κάνει, ξαναλέω, μυστική υπηρεσία ξένους κράτους που θέλει την καταστροφή μας, πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα από το επίσημο κράτος. Δεν υπάρχει τρόπος, δηλαδή δεν είναι δικιά μου ή δικιά σας επιθυμία ή μη επιθυμία να κλείσουμε την πόρτα. Πρέπει να το επιτρέψουν λοιπόν αυτοί που έχουν την ευθύνη του κράτους. Έτσι, αυτοί που έχουν την ευθύνη. Και πώς γίνεται να το επιτρέπουν αυτοί που έχουν την ευθύνη? Ακούγεται παράδοξο. Και αυτό είναι παράξενο, μάλιστα. Απομακρύνουν λοιπόν, σε απομακρύνουν σε πρώτη φάση από τη θρησκεία. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Τι τους πειράζει? Και γιατί αν έχεις μια άλλη θρησκεία δεν θα είναι εξίσου αποτελεσματικό? Διότι η θρησκεία φέρνει τον κόσμο σε επαφή με το Θεό, με το καλό, με το ανώτερο, σε διώχνει, σε απομακρύνει από τον καταναλωτισμό. Για να μπορείς να είσαι χειραγωγήσιμος, πρέπει η σκέψη σου να περιστρέφεται αποκλειστικά και μόνο από τα υλικά αγαθά. Οριζόντια. Ναι, γιατί? Επιβίωση. Γιατί έτσι είσαι ζώο. Θέλουν δηλαδή και επιδιώκουν να μας μετατρέπουν σε ζώα προκειμένου να μπορούν να μας διαχειρίζονται εύκολα. Έτσι. Όταν εμένα δεν με αφορά το αν τα ρούχα μου είναι επώνυμα, οι τσάντες μου, τα παπούτσια μου, το φαΐ μου, δεν ξέρω τι, τα πανεπιστήμια των παιδιών μου κλπ. Όταν μπορώ να κάνω δηλαδή και με εναλλακτικά μικρότερης ποιότητας αγαθά, αλλά με απασχολεί να είμαι καλός άνθρωπος, η πατρίδα μου να είναι ολόκληρη, να μην διαμελιστεί, ο ελληνικός λαός να επιβιώσει άλλα 3.500 χρόνια όπως έχει καταφέρει μέχρι τώρα, εμένα δεν μπορούν να με πλήξουν με οικονομικά μέτρα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μπορούν δηλαδή, δεν με σκιάζει το να μου πούνε ο μισθός σου θα γίνει από 2 χιλιάρικα, 1 χιλιάρικο ή 500 ή 0 και θα κάνεις ό,τι σου πούμε για να εξασφαλίσεις αυτή την ψεύτικη ευμάρεια επιβίωση όπως εμείς σου θέτουμε τους όρους, γιατί οι όροι αυτοί είναι ο διαμελισμός και η εξαφάνιση, η γενοκτονία του ελληνικού λαού. Εγώ λοιπόν δεν θα το αποδεχθώ, παρότι έχω την φιλαρέσκεια να επιθυμώ τα όμορφα πράγματα. Δεν θα ανταλλάξω όμως τα όμορφα πράγματα με αυτό που είναι η πραγματική πίστη μου στο Θεό, στην οικογένεια, στην πατρίδα μου, έτσι, στις βασικές αρχές και αξίες. Το πρώτο λοιπόν είναι η θρησκεία. Σου διαλύουν τη θρησκεία, το επίσημο, το βασικό δόγμα που κρατάει και τη συνοχή του λαού. Δείτε ότι εμείς στην Ελλάδα είχαμε 97% συνοχή, ομοιογένεια σε φιλετικό επίπεδο και θρησκευτική και πολιτισμική. Ήμασταν μία γροθιά. Όταν είναι μία γροθιά, δεν μπορείς αυτή να την πλήξεις πραγματικά. Και αν την πλήξεις είναι πολύ περιφερειακά και όχι αποτελεσματικά. Αυτή είναι η καλύτερη ασπίδα. Όταν όμως η γροθιά ανοίγει, η παλάμη ανοίγει, μέσα από τα δάχτυλα μπορεί να περάσουν πολλά πράγματα και τελικά το χέρι να υποχωρήσει. Αυτό είναι κιόλας, όσοι θέλουν να διαβάσουν, γιατί το σωστό είναι να είναι έναυσμα η εκπομπή μας και αυτά που λέω, και αυτά που λέτε κι εσείς, για να προχωρήσει να ψάξει κάποιος ακόμα παραπάνω.
Το τζούντο λέει αυτό ακριβώς, αυτή τη τεχνική της υπονόμευσης την περιγράφει πρακτικά. Τι λέει δηλαδή? Ότι όταν έχεις ένα μεγαλόσωμο εχθρό, ο οποίος είναι συμπαγής, είναι θηρίο, δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις ούτε να τον πλήξεις σοβαρά. Πάει λοιπόν να σου ρίξει μια μπουνιά, τον αποφεύγεις και μετά τι κάνεις? Αρπάζεις τη γροθιά του και με τη δικιά του τη δύναμη, βοηθάς και εσύ με τη δικιά σου τη δύναμη, μέχρι ο άνθρωπος αυτός να καταλήξει να συντριβεί μόνος του στον τοίχο που είναι από πίσω. Πρακτικά δηλαδή, τι κάνουνε στην διαδικασία της υπονόμευσης? Παίρνουν όλες, σε μια δημοκρατική ελεύθερη κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις, πάρα πολλές κινήσεις, οι οποίες κάποιες έρχονται και από ανθρώπους που είναι αντίθετοι στην ιδεολογία, αντίθετοι στην βασική κρατική πολιτική. Είναι, η δημοκρατία δέχεται όμως όλες τις τάσεις. Δέχεται όλες τις τάσεις. Δέχεται, για μια ανοχή εννοώ στην αρχή λόγω δημοκρατίας. Το θέμα είναι πώς συντονίζονται αυτές για να κάνουν την κίνηση του τζούντο. Αυτό λέμε. Μέσα υπάρχουν και συνειδητοί εχθροί. Όταν λοιπόν όλες αυτές... Άρα κάποιοι είναι βαλτοί. Έτσι βέβαια. Πράκτορες, κανονική ενυπνώση. Οι οποίοι στη διαδικασία της υπονόμευσης ενεργοποιούνται κάποια στιγμή για να αποσταθεροποιήσουν στην επόμενη φάση. Το δεύτερο στάδιο. Ναι, δεν έχουμε πάει ακόμα. Λέμε όμως κάποια πράγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος έτσι λίγο πιο γρήγορα. Αυτές οι τάσεις λοιπόν της κοινωνίας κάποια στιγμή συντονίζονται. Πού συντονίζονται? Ποιος τις συντονίζει αυτές? Γιατί τις συντονίζει προς μια ενιαία κατεύθυνση που θα επιφέρει την κατάρρευση της κοινωνίας στο στάδιο της κρίσης? Στο στάδιο της κρίσης τελειώνουν οι θεσμοί, δεν λειτουργεί τίποτα και η κοινωνία καταραίει. Γιατί? Ποιος το έκανε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Και η δημοκρατία αντί να βοηθήσει να επικρατήσουν οι καλύτερες ιδέες, αυτές που βοηθάνε την κοινωνία να επιβιώσει, αυτές που βοηθάνε την πλειοψηφία να κυριαρχήσει ο λόγος της πλειοψηφίας, τελικά επικρατεί ο λόγος της μειοψηφίας που είναι αντίθετος προς το συμφέρον της κοινωνίας. Η δημοκρατία δεν έχει ασφαλιστικές δικλίδες για να μπορεί να προστατεύει ακριβώς αυτό το αξιακό σύστημα τελικά? Γιατί είναι διάτρητη η δημοκρατία τελικά? Είναι διάτρητη διότι κάποιος φρόντισε να στήσει σε πάρα πολλές μεριές πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν έγιναν τυχαία. Η δημοκρατία αντιμετωπίζει όλα αυτά που λέμε τώρα της υπονόμευσης όταν συμβαίνουν τυχαία. Είναι ένας τρελός, μια προσωπικότητα περίεργη που είναι αντίθετη. Ο άλλος είναι αναρχικός, ο άλλος δεν ξέρω τι. Ο άλλος είναι εχθρός της κοινωνίας. Ναι. Θέλει να διαλύσει τα πάντα. Άνθρωποι του περιθωρίου λοιπόν, υπάρχουν πάντα. Όχι απαραίτητος και ιδεολογικοί εχθροί. Ναι. Εγώ το δέχομαι ότι κάποιοι μπορεί και επειδή θεωρούν ότι μια άλλη κοινωνία είναι καλύτερη από αυτήν. Κατά συνείδηση, ναι. Κατά συνείδηση. Όταν αυτοί είναι μονάδες, δεν επιφέρουν τη ζημιά αυτή της απόλυτης διάλυσης της κοινωνίας. Όταν αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν μια συναρμογή μεταξύ τους, παντού. Συντονίζονται βάσει σχεδίου, να το πούμε. Έτσι, βάσει σχεδίου και ενεργοποιούνται και όλοι μαζί για να επιφέρουν τη διάλυση. Όλοι εμείς είμαστε ανοργάνωτοι. Η κοινωνία είναι ανοργάνωτη και δεν μπορεί αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει. Είπαμε λοιπόν τη θρησκεία, στην εκπαίδευση. Πώς γίνεται τώρα? Έχουμε τώρα τη θεματική εβδομάδα. Τώρα, τέλος του μήνα, θα διδαχθούν τα παιδιά μας ένα κάρο μπουρδες, να μην πω ένα κάρο ζητήματα που είναι απολύτως αποσυντονιστικά στην προσωπικότητα ενός 13χρονου παιδιού. Καταρχάς, αυτά τώρα διδάσκονται στο γυμνάσιο, στην πιο κρίσιμη αυτό ηλικία. Αυτό το ζείτε και ως μητέρα, γιατί βέβαια, και τα παιδιά σας είναι στην ευαίσθητη ηλικία. Βέβαια. Οπότε, ο μεγάλος παιδιός που είναι στο Λύκειο, ευτυχώς το ξεπέρασε το στάδιο, γιατί τα παιδιά αυτά είναι ήδη διαμορφωμένα σαν προσωπικότητες και δεν μπορούν στα περισσότερα από αυτά να βάλουν αποτελεσματικά. Στα μικρότερα όμως που είναι 12-13 και ψάχνονται, και τώρα αρχίζει και σεξουαλική αναζήτηση και η απορία, είμαι καλός, είμαι κακός. Σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη ηλικία. Τι κάνω, τι θέλω στη ζωή, οι γονείς μου είναι καλοί, να τους πάω και λίγο κόντρα. Τα φυσιολογικά επίπεδα της ηλικίας που περνάμε όλοι, θα μάθουν τώρα σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία τα παιδιά μας ότι θα επιλέξουν, λέει, η σεξουαλική ταυτότητα. Μάλιστα. Μα δεν είναι. Δεν ξέρω, η ιατρική δεν λέει ότι τη σεξουαλική ταυτότητα την έχει επιλέξει το άτομο μέχρι τα 3 του χρόνια? Δηλαδή, γιατί να το μάθει και να το επιλέξει τα 13? Και γιατί αυτό που θεωρούμε αποδεκτό ως ζήτημα που το επέλεξε η φύση, την ομοφιλοφιλία, ό,τι άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο, γιατί πρέπει αυτό, αφού δεν είναι η βασική τάση στην κοινωνία, γιατί πρέπει να επιβληθεί
και να γίνει ανώτερο από τη βασική τάση στην κοινωνία, που είναι η ετεροφιλοφιλία. Γιατί πρέπει όλο αυτό? Μάλιστα. Γιατί πρέπει δηλαδή να συζητάμε συνέχεια για ανθρωπίνα δικαιώματα, για δικαιώματα γυναικών, για... Τι, έχουμε τίποτα να χωρίσουμε γυναίκες με τους άντρες, να πρέπει να συζητάμε για τα δικαιώματα των γυναικών ή για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων? Τι θα πει? Ότι οι δικαιώματα έχουν όλοι οι άνθρωποι, έχουν και αυτοί και εμείς και όλοι. Το βασικό λοιπόν είναι η εκπαίδευση. Τι κάνουν λοιπόν στην εκπαίδευση? Απομακρύνουν τα παιδιά, δεν τρέφουν το μυαλό τους αυτές τις ηλικίες μέχρι τα 18. Το μυαλό των παιδιών είναι σφουγγάρι, καταπίνει τα πάντα και γίνεται, αναπτύσσει την ηφεία του. Σε αυτή την ηλικία λοιπόν αυτό που πρέπει να διδάσκονται τι είναι? Μαθηματικά, φυσική, χημεία, θετικές επιστήμες δηλαδή και γλώσσες. Έτσι ξυπνάει ο εγκέφαλος, έτσι δημιουργήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, το θαύμα, ο χρυσός αιώνας κλπ. Σε εμάς λοιπόν αυτά έχουν αντικατασταθεί από συνταγές μαγειρικής, από οικιακή οικονομία, από σωστή διατροφή, από σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, από ό,τι ανοησία καταναλώνει σοβαρό χρόνο του παιδιού και το αποτρέπει από το να οξύνει την ευφυΐα του και να καταστήσει πιο διαυγή την κρίση του. Πιο ξύνιος λέει, να καταλαβαίνει αμέσως, βλέπω αυτό, σημαίνει αυτό. Όχι να προβληματίζεται να κάνει τον πολλαπλασιασμό. Στην εκπαίδευση λοιπόν κάνουν αυτό συστηματικά επί πάρα πολλά χρόνια και έτσι δημιουργούν ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν αποτελεσματικά να καταλάβουν αυτό που ζουν. Την θέλετε να πείτε τώρα, και θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι όλα αυτά που πλέον επιβάλλονται συστηματικά, ναι, δεν αποτελούν απλά μία αιμονή σε ιδεολειψίες, αλλά είναι κάτι πιο... Ούτε πρόοδο. Είναι κάτι παραπέρα, ότι όχι, έχει να κάνει με ένα σχεδιασμό, έτσι. Είναι σχέδιο. Γιατί κάπου οι περισσότεροι, ναι, θεωρούμε ότι τώρα αυτά που βεβαίως ακούμε και βλέπουμε, ναι, έχουν να κάνουν με κάποιες ιδεολογίες και ιδεολειψίες. Ναι, καθόλου. Είναι πιο βαθύ το θέμα. Καθόλου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θεωρίες υπονόμευσης των κρατών, μύθος ή πραγματικότητα? Αυτό είναι το ερώτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήδη από το πρώτο μέρος. Κοντά μας η έκτοτος ποινικολόγος και πολιτικός αναλυτής, κυρία Ειρήνη Μαρούπα, για ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα, για το οποίο ήδη νομίζω ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται. Τι ζει? Ότι, τι ζει? Ακριβώς ελπίζω στην να πράξη, αντιλαμβάνεται τι ζει. Γιατί το ερώτημα είναι όλα αυτά τελικά που ακούγονταν πριν μερικά χρόνια ως συνωμοσιολογίες. Μπήκαμε τώρα στην κουβέντα και είδαμε ότι υφίσταται αιώνες τώρα αυτή η θεωρία, η πραγματικότητα, και εφαρμόζεται σε κράτη. Έτσι. Και το ερώτημα που τίθεται λοιπόν το μεγάλο είναι, μήπως εφαρμόζεται και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Μήπως η οικονομική κρίση που μόνο αυτό βιώνουμε, γιατί σε εξουθενώνει και ο κόσμος, ναι, προκειμένου να επιβιώσει, δεν μπορεί να καταλάβει αν αυτό το επιμέρους είναι κομμάτι ενός γενικότερου σχεδιασμού. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό εδώ, δεν πρόκειται όπως είπαμε να τρομάξουμε τον κόσμο, ούτε να κάνουμε ως μια εκπομπή αφύπνισης, να κάνουμε καταγγελίες σε πρόσωπα. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει μια αφύπνιση και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ώστε μετά στο διατάφτα να πάμε και στο τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε, ναι, να λάβουμε τις ευθύνες μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εγώ ελπίζω πάλι να τρομάξει ο κόσμος, γιατί με την καλή έννοια. Όσο δεν τρομάζει, ναι, δεν κάνει, έτσι, τίποτα. Μένει. Είπαμε την υπονόμευση, πώς λειτουργεί, τα στάδια που ξεκινήσαμε, τους αντικειμενικούς στόχους,
Νομίζω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Mm-hmm. Να σας δώσω το λόγο αμέσως. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στους επόμενους τομείς που ενεργεί η υπονόμευση. Είναι η κοινωνική ζωή. Ξαφνικά βλέπουμε ότι διαβρώνονται οι θεσμοί οι παραδοσιακοί. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν είναι σημαντική η οικογένεια ξαφνικά, δεν είναι σημαντική η φιλία και αντικαθιστούνται από ψευδοοργανισμούς που λέγονται βοήθεια στο σπίτι, που λέγονται κοινωνική πρόνοια, που λέγονται διάφορα... ΜΚΟ. Διάφορες κατα... Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι πιο κάτω, αυτό είναι στους πράκτορες που ενεργοποιούνται. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ψευτοοργανισμοί που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο για να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές σχέσεις. Γιατί και πρέπει τις δομές, δηλαδή, έτσι, τις δομές. Ναι, γιατί πρέπει να χαθεί η αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους, η αγάπη, η φιλία, η οικογένεια. Γιατί πρέπει η μάνα να μην μεγαλώνει το εγγόνι της, η γιαγιά, επειδή δουλεύει η κόρη ή ο γιος, αλλά να το μεγαλώνει ο παιδικός σταθμός. Γιατί πρέπει να μην βοηθάει το γέροντα γονιό το παιδί, αλλά να τον βοηθάει η βοήθεια στο σπίτι του Δήμου. Γιατί πρέπει να αντικαθίστανται όλοι, γιατί πρέπει να χρειαζόμαστε ψυχολόγους και ψυχιάτρους και όχι μία φίλη μας για να μιλήσουμε που μας αγαπάει και μας νοιάζεται. Και δείτε την ειδοποιώ διαφορά. Καλά είναι όταν δεν τα έχουμε αυτά να ψάχνουμε τα άλλα. Όμως αυτοί που μας προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες δεν ενδιαφέρονται για μας ούτε για την οικογένειά μας. Ενδιαφέρονται για να πάρουν το μισθό τους. Κάνουν μία δουλειά. Και το αποτέλεσμα της εργασίας τους δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ ο φίλος μας, ο πατέρας μας, το παιδί μας, όλοι εμείς είμαστε ένα και θα πονέσουμε τον άλλο και θα του προσφέρουμε την καλύτερη βοήθεια που μπορούμε ή θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος να παρακολουθήσουμε το αποτέλεσμα. Η καταστροφή αυτή έχει να κάνει με την καταστροφή, όπως είπατε, των δομών, των συνδετικών ιστών μιας κοινωνίας, που σημαίνει ότι αν ο άλλος πεινάει, δεν θα του απλώσω το χέρι, δεν θα τον φιλοξενήσω σπίτι μου, δεν θα τον ταΐσω, γιατί είμαι ευγνώμων που δεν είμαι εγώ στη θέση του και ας πάει να τον βοηθήσει το κράτος. Και αντιστοίχως, αν καταπιούνε τη Θράκη οι Τούρκοι, δεν με νοιάζει γιατί εγώ μένω στην Αθήνα. Οπότε εγώ είμαι ασφαλής και το δικό μου το σπίτι και τα δικά μου αγαθά δεν θα τα πάρουν οι Τούρκοι. Οι Θράκοι ας πρόσεχαν, οι Θρακιώτες να μην μένουν εκεί πέρα. Οι Ιχιώτες ας πρόσεχαν να μην καταπιούν αυτό το κύμα λαθρομεταναστών και να μην αλλοιωθεί ο πληθυσμός τους. Αυτό λοιπόν μας διαλύει και αυτό ως κοινωνία, η αντικατάσταση των παραδοσιακών θεσμών από ψεύτικους θεσμούς. Παρακάτω έχουμε τα σώματα ασφαλείας και τη δικαιοσύνη, νόμος και τάξη, όλο θεσμοί. Αυτό το πλέγμα. Περίπου όλα θεσμοί, ναι. Στην πραγματικότητα διαβρώνονται οι θεσμοί δια της τοποθέτησης προσώπων ακατάλληλων για την δουλειά αυτή. Δείτε όμως ότι κάνουν και ένα παραπάνω πράγμα εδώ. Στο θέμα του νόμου και της τάξης έχουμε ταινίες επί τουλάχιστον 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ που δείχνουν πάντα τον αστυνόμο κακό να κάνει κατάχρηση εξουσίας, να είναι ο κακός, ο απαράδεκτος, ο ανεβής, ο εγκληματίας, να μην είναι εγκληματίας. Ή να τους διακομωδούν. Ναι, ή να τους διακομωδούν βέβαια, να τους γελιοποιούν. Yeah. Να τους εξευτελίζουν, να είναι ο βλάκας, ο ηλίθιος, ο χαζούλιακας που άλλα λέει και άλλα κάνει, ναι, και δεν βγάζει άκρη ποτέ. Που ο εγκληματίας στον αντίποδα δεν είναι εγκληματίας, αλλά είναι κατηγορούμενος, ακόμα και αν αποδειχθεί η ενοχή του. Που και αυτό έχει έρθει και στην κοινωνία σταδιακά. Που ο κατηγορούμενος ήταν το καλό παιδί που από την καταπίεση της κοινωνίας ξέφυγε. Που ταυτιζόμαστε όλοι εμείς με τον κατηγορούμενο και όχι με αυτόν. Και μπορεί να τα κάνει αυτά από μια επαναστατικότητα. Που έχει, ναι, έτσι, είναι καλός, είναι καλός. Θέλει να γίνει καλύτερη κοινωνία, γι' αυτό είναι εγκληματίας. Μας φέρνει λοιπόν πιο κοντά στον εγκληματία και ταυτιζόμαστε με αυτόν, παρά σε αυτόν που έχει ταχθεί για να προστατεύει την κοινωνία από όλα αυτά. Έχουμε μετά τη δικαιοσύνη, που δεν αποδίδεται και ξαφνικά αρχίζουμε να μπορούμε και να είμαστε απέναντι. Πώς γίνεται η κοινωνία να είναι απέναντι στη δικαιοσύνη, απέναντι στα σώματα ασφαλείας, ο στρατηγός να είναι πάντα ένας αιμονικός πολεμοχαρής, βλαμμένος που θέλει πόλεμο ενώ η ειρήνη μπορεί να επικρατήσει, ναι, να είναι ο παρανοϊκός πάντα. Μας φέρνουν δηλαδή και μας δημιουργούν ένα υπόβαθρο με τις ταινίες, με τα μέσα ενημέρωση που θα δούμε. Τα μέσα ενημέρωση έχουν αντικαταστήσει την πολιτική εξουσία στο θέμα της υπονόμευσης. Μας δημιουργούν λοιπόν ένα υπόβαθρο μίσους ή συναισθηματικής απόστασης
εμάς, του λαού, της κοινωνίας και των ανθρώπων που τάχθηκαν να μας φυλάνε και να μας προστατεύουν από οποιαδήποτε εχθρό και από ψυχολογικές επιχειρήσεις και από υπονόμευση και από στρατιωτικές επιχειρήσεις και από εγκληματίες μεμονωμένους κλπ. Πώς λοιπόν αυτή μετά η κοινωνία και όλοι αυτοί να συνεργαστούν ώστε η κοινωνία να παραμείνει αραγής, να μην σπάσει, να μην διαλυθεί και να βαδίσει προς μία προοδευτική κατεύθυνση, κρατώντας όμως τις παραδοσιακές αρχές και αξίες. Γιατί χωρίς αυτές τελικά δεν πας πουθενά. Αν δείτε ότι όσοι πολιτισμοί, οι Ίνκας, οι Μάγια, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όλοι οι πολιτισμοί χάθηκαν αυτοί όταν χάθηκε η θρησκεία. Δεν είναι περίεργο αυτό και δεν βιώνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα? Ότι είναι, τώρα μας βάλανε τις Κυριακές να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, γιατί δουλεύουν τόσο πολύ όλες τις υπόλοιπες μέρες. Εδώ πηγαίνεις σε πολυκαταστήματα που συνέρεε ο κόσμος, κατά χιλιάδες, ειδικά στις εκπτώσεις, και δεν υπάρχει άνθρωπος στον όροφο. Δηλαδή βιώνεις ένα συναίσθημα απόλυτης παρακμής οικονομικής και ένβιας και στενοχώριας μεγάλης. Και μας λένε ότι θα ανοίξουν την Κυριακή τα καταστήματα για να γίνει τι? Γιατί πρέπει να καταργηθεί επίσημα πια η Κυριακή ως αργία αφιερωμένη στον χριστιανό ορθόδοξο Θεό, στο δικό μας, στον Χριστό. Και δείτε και το περίεργο, η Εκκλησία δεν αντιδρά. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, δεν πρέπει να απορρίσουμε πώς γίνεται ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες όλοι να έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους και να μην εντυπωσιάζονται και να μην κινητοποιούν τον κόσμο. Γιατί να ξέρετε, ποτέ μία μαθηματική εξίσωση δεν κινητοποιήσει τον κόσμο. Το ένα και ένα κάνει δύο, ή το θεώρημα του Πυθαγόρα, ή δεν ξέρω τι άλλο, του Αϊνστάιν κλπ. Δεν κατάφερε να φέρει τον κόσμο και μία κοινωνία σε παραλήρημα. Δεν κατάφερε να ενθουσιάσει τόσο πολύ τον κόσμο ώστε να είναι ευτυχισμένος, επειδή αυτή η μαθηματική εξίσωση βρήκε τη λύση της. Αντιθέτως όμως, η πίστη σε έναν Θεό και ειδικά σε έναν καλό Θεό, στο Θεό της καλοσύνης, της αγάπης, όπως είναι ο Χριστός, αυτή κινητοποιεί και κινητοποιούσε πάντα και είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατάς μαζεμένη μια κοινωνία, να την κρατάς μακριά από κάθε πηγή κακού, να την κρατάς ενωμένη και να την κρατάς και στρατευμένη, σε εισαγωγικά, στο καλό. Δεν υπάρχει. Είναι ο καλύτερος τρόπος μακράν των υπολείπων. Η πολιτική εξουσία λοιπόν πώς διαβρώθηκε? Βλέπουμε, και το βλέπουμε παντού αυτό, παντού είναι μέτριοι όλοι. Πώς γίνεται να μην μπορούμε να εκλέξουμε 5 εκατομμύρια άνθρωποι που είμαστε και λίγοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να μην μπορούμε να εκλέξουμε τον καλύτερο από εμάς? Και καλύτερος από εμάς δεν είναι όποιος έχει το τέλειο βιογραφικό, όπως είπε και ο συμμαθητής του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Ιωαννίδης, ούτε ο καλύτερος από εμάς είναι αυτός που κατάφερε με τις καταλήψεις να γίνει επώνυμος και να γίνει πρωθυπουργός. Ο καλύτερος από εμάς είναι αυτός που έχει την εξυπνάδα, την ευφυΐα, αυτός που έχει τη μόρφωση, αυτός που έχει την ψυχική και συναισθηματική αντοχή για να πάει την κοινωνία προς το καλύτερό της. Είναι ο καλύτερος από εμάς. Και τις δεξιότητες ενός πραγματικού ηγέτη λοιπόν. Πραγματικού ηγέτη. Είναι δυνατόν να μας κυβερνούν άνθρωποι που δεν έχουν όχι μόνο κανένα χαρακτηριστικό, αλλά δεν έχουν και την εικόνα του πραγματικού ηγέτη? Φαίνονται δηλαδή στα μάτια μας λίγοι, αφελείς, κακομύριδες. Άρα η μετριότητα ανάξι, είναι ένα μέρος του σχεδιασμού. Είναι ένα μέρος του σχεδιασμού, βεβαίως. Να αναδεικνύει ο μέτριος. Βεβαίως. Τι άλλο θα ακούσουμε? Βεβαίως. Επειδή και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Ναι, θα πάμε λοιπόν. Η πολιτική εξουσία καταρχάς έχει αντικατασταθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς έγινε αυτό? Δηλαδή, πώς βλέπουμε όργανα, όπως το είχε πει η κυρία Μπενάκη στον Παπούλια, ότι θα αντικατασταθεί, λέει, η δημοκρατία και οι θεσμοί θα δοκιμαστούν από νέες μορφές διακυβέρνησης. Για ψαχτείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, ποιες είναι οι νέες μορφές διακυβέρνησης? Η μία είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναρωτιέστε πώς γίνεται να έχουν τέτοια εξουσία αυτή, ποιος τους την έδωσε αυτή την εξουσία, που εμείς οι περισσότεροι, ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία, είτε είναι υπέρ είτε κατά των μνημονίων, για να πάρω μια τέτοια θέση, δεν συμπαθεί κανέναν από τους δημοσιογράφους που αναλύουν τα θέματα αυτά.
πώς γίνεται αυτοί να παραμένουν στα κανάλια, να έχουν τέτοια πέραση στον κόσμο, να είναι από μέτρη έως ηλίθιοι και επίσης να μπορούν να επιβάλλουν τους όρους τους, τα κανάλια, οι υπάλληλοι που ηγούνται των καναλιών, στον όποιο πρωθυπουργό εμείς εκλέξαμε. Τι πρωθυπουργός είναι αυτός που τον εκλέγουμε εμείς, αλλά τελικά ισχύει το σχέδιο που μας είχε ενημερώσει για αυτό ότι είναι το σωστό, κατά την κρίση του, όχι ο καναλάρχης, αυτός που ελέγχει και τον καναλάρχη, γιατί ξέρουμε ότι όλοι είναι χρεωμένοι, ξέρουμε ότι τουλάχιστον δύο έχουν υπάρξει πράκτορες στο παρελθόν και τους είχε στείλει εδώ τον έναν η Σοβιετική Ένωση, τον άλλον η Στάζη, για πράξεις υπονόμευσης, για επιχειρήσεις υπονόμευσης. Δεν είχε πάρει ο κύριος Μπόβολας χρήματα από την ΚΑΓΕΜΠΕ για να έρθει στην Ελλάδα να φτιάξει το έθνος, να φτιάξει το συγκρότημα Πίγασος κλπ. Επειδή ήταν ευγενική η ΚΑΓΕΜΠΕ και ήθελε το καλό μας. Ήθελαν να μας υπονομεύσουν, ήθελαν να μας καταλάβουν και μας κατέλαβαν τελικά γιατί το επιτρέψαμε. Αυτά τα γνωρίζετε και ως μάχημος δικηγόρος, είναι δηλαδή. Βεβαίως, μα ήταν δικαστικές υποθέσεις και για τον κύριο Μπόβολα και για τον κύριο Κόκαλη και το Πανελλήνιο συγκλονίστηκε, διότι με ισχνή πλειοψηφία οι υποθέσεις αυτές τέθηκαν στο αρχείο. Πώς γίνεται μια δικαιοσύνη ολόκληρη να μην ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι κάποιος ήρθε και ασκεί αποφασιστική επιρροή στην κοινή γνώμη, ενώ δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος, ενώ ξέρουμε ότι έχει πάρει χρήματα από μυστική υπηρεσία για να κάνει επιχειρήσεις υπονόμευσης και ενώ αυτός που εκλέγουμε εμείς, κατά τα φαινόμενα και στο αρχικό στάδιο τουλάχιστον, έχει αντίθετες απόψεις. Όπως ήταν η Τσιπροκαμένη, όπως ήταν η Σαμαροβενιζέλη, όπως ήταν όλοι αυτοί που κατά καιρούς ο Καραμαλής, θυμάστε με τον Ανένδοτο. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι Ανένδοτοι ολονών που τους κατάπιανε μέρα μεσημέρι. Και μας αφήσανε εμάς τα κρύα του λουτρού, ενώ ψηφίσαμε στο δημοψήφισμα έτσι να γίνει το χατήρι των Πορτοσάλτε, των Καμπουράκηδων και όλων αυτών που δεν συμπαθεί κανένας Έλληνας πολίτης. Τουλάχιστον όσο είναι σε γνώση μου. Ας αφήσουμε πάμε, λοιπόν, τα ονόματα, παρακάτω. Να πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Μια κρίση. Ναι. Όποιος θέλει την υιοθετεί, όποιος όχι. Εξάλλου όλοι κρινόμαστε και έτσι, κρίνονται. Νομίζω, και εγώ νομίζω ότι όσοι εκτίθενται δημόσια υφίσταται και την κριτική. Και έτσι πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Ή στην άλλο τηλεθεατή. Αυτό λέει η δημοκρατία. Οτιδήποτε. Στη δημοκρατία λοιπόν, όταν συντονίζονται αυτές οι τάσεις, περνάμε στο δεύτερο στάδιο της αποσταθεροποίησης. Τι γίνεται εκεί. Ό,τι λέει η λέξη. Οι θεσμοί σιγά σιγά αρχίζουν να μην λειτουργούν. Γιατί να μην λειτουργούν, γιατί είχαμε βάλει αυτή τη μικρή ομάδα πρακτόρων που είπαμε στην πρώτη φάση στον εκφυλισμό, φυτέψαμε νόμιμες επιχείρησεις. Να ξέρετε ότι η υπονόμευση, όπως είπαμε και τα ονόματα και τα συγκροτήματα κλπ, η υπονόμευση γίνεται με νόμιμες εμφανείς επιχειρήσεις που αν κοιτάξουμε, αν βγάλουμε το γράσο από το μάτι μας και δούμε καλά, θα τις αναγνωρίσουμε ότι είναι επιχειρήσεις υπονόμευσης, όπως και το λέμε οι περισσότεροι πια. Γιατί όμως το κάνουν αυτοί αυτό. Τους λένε λοιπόν κάποια στιγμή ότι εσείς που σας είχαμε εδώ, ένας ήταν γιατρός, ο άλλος ήταν δικηγόρος, ο άλλος ηθοποιός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, πολιτικός επιστήμονας, καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ζήσαμε και την κυρία Ρεπούση με τους συνωστισμούς, την κυρία Δραγώνα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε σε αυτές τις θέσεις αποφασιστικές, τυχαία γίνανε καθηγητές σε πανεπιστήμια, τυχαία άλλοι καθηγητές τώρα οικονομικών μας μιλάνε για διπλονόμισμα, τυχαία όλοι αυτοί συντονίζονται. Και όλοι μαζί μας φέρνουν με το τζούντο που είπαμε πριν την κοινωνία να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο και να διαλυθεί και να πάψει να υπάρχει ο ελληνικός λαός. Η απάντηση είναι όχι. Τους ενεργοποιεί κάποιος και τους λέει τώρα ήρθε η ώρα να αναλάβετε. Εσύ θα γίνεις υπουργός. Εσύ θα γίνεις στο κανάλι αρχισυντάκτης. Εσύ θα γίνεις του κόμματος του αντιφρονούντος, του περιθωριακού, του ακροαριστερού ή του ακροδεξιού, δεν έχει και σημασία, ναι. Θα γίνεις ηγέτης. Δηλαδή δίνουν ρόλους. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιοι είναι αυτοί τελικά, όλα γιατί τα τώρα πάμε προς το τέλος σιγά σιγά. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί. Και το θέμα είναι, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί. Το είπαμε οι οποίοι ξεκάθαρα. Σχεδιάζουν και παγκόσμια. Δηλαδή ποιοι είναι βέβαια παγκόσμια. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα προφανώς αυτό. Δείτε τώρα τι συμβαίνει στη Γαλλία. Μήπως έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση το φαινόμενο αυτό. Βεβαίως, απόλυτα. Η παγκοσμιοποίηση, αυτοί που ηγούνται τη παγκοσμιοποίηση που είναι οι σιωνιστές. Αυτοί έχουν την επιθυμία και τους δόθηκε η δυνατότητα με τον πλούτο που απέκτησαν σε όλα τα κράτη να διεισδύσουν και είτε με διείσδυση, είτε με προπαγάνδα, είτε με πράκτορες
να φέρουν την κοινωνία να διαλυθεί, ώστε να πρέπει να φτάσει στην κρίση. Η κρίση έχει εισβολή ή εμφύλιο πόλεμο. Αν είναι παραδομένη η κοινωνία, μπορεί να μην χρειαστεί τίποτα από τα δύο. Η ελληνική κοινωνία είναι παραδομένη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Και είναι κρίμα που δεν θα χρειαστεί καν πόλεμος για να εξαφανιστεί αυτός ο χιλιόχρονος λαός, για να περάσει στη φάση της κανονικοποίησης. Γιατί ο παγκόσμιος ηγέτης αυτό που θέλει είναι μετά να σου βάλει το φυτευτό τον αρχηγό, να σου κάνει τα σχέδιά του, αλλά να έχει και ηρεμία στην κοινωνία. Να θες να είσαι σκλάβος του. Δείτε τώρα τι γίνεται, και θέλω να το πω αυτό, με τον Μακρόν και τη Λεπέν. Ο Μακρόν μέχρι το 2016 εργαζόταν στην επενδυτική τράπεζα του Ρότσιλντ στη Γαλλία. Ένας υπάλληλος ήταν, ένας οικονομολόγος. Ξαφνικά λοιπόν, πώς αυτός ο υπάλληλος οικονομολόγος έφτιαξε ένα κόμμα εν μία νυχτή που το είπε «Αν Μάρς», ξεκινήσαμε, ξέρω εγώ, ναι, προχωράμε. Το είπε λοιπόν έτσι, περιδιάβηκε και ολόκληρη τη Γαλλία, βγήκε πρώτος και τώρα θα γίνει ενδεχομένως και ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Εμφανέστατα ήταν ο Μότσαρτ των οικονομικών. Δεν εμφανές ότι ο κύριος Ρότσιλντ, που τον επισκέφθηκε και ο δικός μας ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο καιρό, την επενδυτική του, και την έχουμε και σύμβουλο σε όλα όσα καταπίνει η τράπεζα του Ρότσιλντ στην Ελλάδα, σε όλες τις αποκρατικοποιήσεις, τα παίρνει αυτή, την έχουμε και σύμβουλο να την πληρώνουμε και από πάνω. Δεν είναι εμφανές ότι είναι ένας άλλος ρόλος και πια οι κοινωνίες μας, και της Ελλάδας και της Γαλλίας και όλων, είναι σε τέτοια προφανή διάλυση που δεν χρειάζεται να το καμουφλάρουν και να μας τον παρουσιάσουν ως αριστερό ηγέτη, ως δεξιό ηγέτη, αυτά. Μας το λένε ξεκάθαρα ότι εγώ σε 6 μήνες τον υπάλληλό μου του δίνω άλλη δουλειά, να κάνει τον κυβερνήτη της Γαλλίας. Και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, αυτός θα είναι. Και λέει μετά και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να συμβούν για τα ανοιχτά σύνορα, για τον νεοφιλελευθερισμό, τον άκρατο. Πρακτικά δηλαδή να γίνουμε σκλάβοι ζώα. Αν είδε ο κόσμος. Και η μετανάστευση είναι μέρος του σχεδιασμού. Βεβαίως. Το οποίο σε ποιο στάδιο είναι διαλύει τον κόσμο. Είναι στη φάση της αποσταθεροποίησης. Γιατί μιλήσαμε για τα στάδια, έτσι, για να τα βάλουμε. Είπαμε, πάλι ανακεφαλαίωση. Εκφυλισμός 15 χρόνια με 20. Όλο μαζί. Ναι. Α, όλο. Όλο μαζί. Μετά τον εκφυλισμό είναι η αποσταθεροποίηση. Μετά είναι η κρίση. Μετά είναι η κρίση. Η κρίση έχει εμφύλιο ή εισβολή. Αν δηλαδή παρά τα αυτά η κοινωνία μένει αραγής, θα κάνει εισβολή η ξένη μυστική υπηρεσία του ξένου κράτους για να καταλάβει τη χώρα στρατιωτικά πια, ή θα προκαλέσει εμφύλιο. Αυτή είναι η σχεδιασμή. Τώρα δεν ξέρουμε τι, με βάση τις θεωρίες αυτές. Δεν είναι με βάση τις θεωρίες, με βάση την πραγματικότητα μιλάμε. Έχει γίνει στην Ουκρανία, έχει γίνει στη Σερβία. Σερβία έγινε εισβολή. Γιατί ο υπάρχει θεωρία που φαίνεται έχει πράξη. Έχει παντού γίνεται πράξη. Επιβεβαιωθεί. Στη Συρία. Στη Συρία μάλιστα. Δεν ήταν η υπονόμευση. Αφού δεν μπορέσανε τον Άσαντ να τον φάνε, να τον αποσταθεροποιήσουν, τι κάνανε. Βάλανε μία μικρή ομάδα να παριστάνε τους αντάρτες. Μάλιστα. Οι αντάρτες αυτοί προκάλεσαν δίθεν εμφύλιο, γιατί είναι προσχηματικός, δεν είναι πραγματικός, και στη συνέχεια ξένα κράτη μπήκανε και πολεμάνε τον κυβερνήτη του επίσημου κράτους που τον έχει εκλήξει ο λαός του. Δηλαδή, να τρελαθούμε τελείως. Ποιες κοινωνίες δεν το παθαίνουν αυτό? Η Σαουδική Αραβία, γιατί είναι κλειστή. Η Ιαπωνία πριν τον 20ο αιώνα. Η Ιαπωνία δεν υπάρχει ως κράτος πια. Είναι κράτος που έχει καταληφθεί από τους παγκοσμιοποιητές ήδη από τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Το ίδιο και η Γερμανία. Στην Ουκρανία το κάναν αυτό. Αν δείτε, παντού, στη Βενεζουέλα το κάνουν τώρα αυτό. Επειδή δεν αποσταθεροποίησαν ικανοποιητικά τον Μαδούρο, τι κάνανε? Στείλανε πράκτορες με όπλα κανονικά να αρχίσει να βάλει κατά των στρατιωτών και ο στρατός κατά του πλήθους. Όλο αυτό μπερδεύτηκε, ό,τι κάνανε και στην Ουκρανία. Προβοκάσεις, ότι όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Βεβαίως, όλα. Και μετά την κρίση τι έχει? Και μετά έρχεται η κανονικοποίηση. Η κανονικοποίηση είναι το στάδιο κατά τον οποίο. Δηλαδή η εξομάλυνση πλέον. Ναι, έχουν μια εξομάλυνση. Ήδη στην κρίση έχουν πάψει να. Έρχονται να σε σώσουν, οι σωτήρες είναι αυτοί, έτσι. Ναι, μετά ο κόσμος έχει κουραστεί. Και δηλαδή θέλει, αποδέχεσαι ως σωτήρια τη λύση που θα σου προσφέρουν. Επιτέλους την ησυχία μας. Αφού σε κάνουν μπάχαλο. Μετά σου προσφέρουν τη λύση που θέλουν αυτοί. Μετά η λύση που θέλουν αυτοί είναι παρά νεκρός καλύτερα σκλάβος. Αυτό. Παρά νεκρός καλύτερα ζώο. Ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, το έδειξε κάποια εκπομπή διακομωδώντας το, αλλά φανταστείτε πού έχουμε φτάσει. Είπε ότι επειδή τα νέα παιδιά, λέει, δεν έχουν λεφτά και δεν φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους, θα φτιάξει τα δημόσια κτίρια και θα τα παραχωρήσει για να συνευρίσκονται, λέει, οι νεαροί. Δηλαδή, σαν τα ζώα.
Απουσία, παντελή απουσία ρομαντισμού, αγάπη, διάθεση για αισθητική, για ομορφιά. Δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Απλώς να ικανοποιούμε τα βασικά μας ένστικτα που είναι η σεξουαλικότητα, το φαΐ, ο ύπνος, αυτό και κατά τα λοιπά. Δουλειά, όπως τη θέλει τη δουλειά να την κάνουμε, αυτός που είναι ο ηγέτης. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν? Το πρώτο βασικό πράγμα είναι πρέπει να αντιληφθούμε ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν ούτε σε Χριστό, ούτε σε θρησκείες, ούτε σε καμία θρησκεία, ότι ο καλύτερος τρόπος να συμμαζέψει μια κοινωνία είναι η θρησκεία. Επιτελεί έναν ρόλο συνεκτικό που είναι αναντικατάστατος. Γιατί, ξέρετε, στρατηγία μου, οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ευφυείς, που έχουν έναν δίκτυο ευφυείας πάρα πολύ μεγάλο, δεν χρειάζονται ούτε θρησκεία ούτε τίποτα άλλο για να είναι καλοί. Ναι. Καταλαβαίνουν ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι να είναι καλός. Να κάνει καλό στην κοινωνία, να αφήνει καλό πίσω του, να ενεργεί με όμορφο τρόπο και να βοηθάει στην πρόοδο και στη συνέχεια. Αυτό το κάνουν οι έξυπνοι άνθρωποι. Αυτοί δεν χρειάζονται αντίβαρο θρησκευτικό κλπ. Ο υπόλοιπος κόσμος χρειάζεται αντίβαρο. Αυτοί έχουν, οι αρκετά ευφυείς, έχουν ένα άλλο challenge, ναι. Ένα πειρασμό, ότι λόγω της υψηλής ευφυείας και της μόρφωσης πιθανών, είναι ευάλωτοι στον ακραίο ορθολογισμό και το εγώ τους. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που έχουν όλα αυτά τα πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά έτσι ακριβώς πέφτουν στην παγίδα του εγωισμού και επίσης είναι επικίνδυνο πολλές φορές γιατί και οι ίδιοι δεν έχουν λύσει τα υπαρξιακά τους. Αυτό το έχω πει ακριβώς όπως το είπατε για τον Βαγγέλη το Βενιζέλο. Έχω πει πώς είναι δυνατόν ένας τόσο ευφυής άνθρωπος να μην θέλει το καλό αυτό της κοινωνίας. Έτσι ακριβώς είναι θέμα ίσως μιας άλλης κουβέντας. Παρακάτω λοιπόν, εκτός από τη θρησκεία, πρέπει να φροντίσουμε στην κοινωνία μόνοι μας να δυναμώσουμε τους συνεκτικούς δεσμούς. Να κάνουμε ομάδες στις πόλεις μας, ομάδες αυτοοργάνωσης που θα συνεργαζόμαστε, θα ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, θα αγαπιόμαστε, θα θέλουμε να βοηθάμε και να μας βοηθάνε. Θα φροντίσουμε να μορφώσουμε τα παιδιά μας μόνοι μας και τα παιδιά μας του γείτονά μας, αν δεν μπορεί αυτός ή αν μπορεί αυτός να μας προσφέρει λοιπόν, κάτι αλληλεγγύη. Απολύτως. Και το τελευταίο στάδιο, γιατί να ξέρετε, μετά το στάδιο της κρίσης, δεν ανατρέπεται όλος ο εκφυλισμός και η αποσταθεροποίηση κλπ. Ανατρέπονται εύκολα όταν η δημοκρατία αποφασίσει να βάλει κάποιους περιορισμούς, κάποιους αυτοπεριορισμούς, αυτούς που ξεπερνάνε τα όρια. Είτε λέγονται μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε λέγονται οργανώσεις, είτε λέγονται ΜΚΟ. Πώς γίνεται η ΜΚΟ να έχει αναλάβει το θέμα των προσφύγων και των λαθρομεταναστών? Όλες οι ΜΚΟ που όλες ανήκουν σε ξένες μυστικές υπηρεσίες από όλο τον πλανήτη. Πώς γίνεται δηλαδή το επίσημο κράτος να μην διαχειρίζεται το πρόβλημά του και να μην το διαχειρίζεται με τον σωστό τρόπο, κλείνοντας τα σύνορα, αλλά να το διαχειρίζεται αυτός που έχει έρθει εξ ορισμού για να σε υπονομεύσει και να σε καταστρέψει. Και του λες εδώ, είμαι, κατάστρεψε όσο θέλεις. Αρκεί εγώ να βγάλω μερικά λεφτά. Κυρία Μαρούπα, και το τελευταίο, να πω έτσι, είναι το τελευταίο, το τελευταίο είναι πραγματικά ότι επειδή μόνο με πόλεμο αποτρέπεται πλέον στο στάδιο της κανονικοποίησης, εμείς είμαστε κρίση και κανονικοποίηση μαζί, πρέπει να ξέρει ο κόσμος αυτό που λέω και ξαναλέω συνέχεια, από 14 μέχρι 70 ετών, αυτό που κάνει το Ισραήλ. Είμαστε λίγος κόσμος. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα και τις βασικές αρχές και αξίες. 14 μέχρι 70 ετών, γυναίκες και άντρες, είμαστε υγιείς, μπορούμε να μάθουμε σκοποβολή σε σωματεία και να αποκτήσουμε νόμιμα όπλα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να υπερασπιστούμε την ελευθερία μας. Δείτε ότι στην Αμερική θέλουν να τους πάρουν τα όπλα για να μπορεί να αποκαλυφθεί ο παγκόσμιος ηγέτης. Εμείς να ευχηθούμε να μην χρειαστεί να φτάσουμε στα όπλα. Ας τα έχουμε, ναι, για να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Και σαν Ρωμνοί που είμαστε, σαν λόγος ρωμαϊκός, να πούμε μέσα από την κουβέντα αυτή, μας δόθηκε αφορμή να επιβεβαιωθεί ότι σε ένα πόλεμο, αγαπητοί μου φίλοι, όπου είμαστε κατακτημένοι ήδη χωρίς να έχει πέσει σφαίρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι αξιακός ο πόλεμος, είναι πνευματικός. Και ο πνευματικός πόλεμος θέλει αντίσταση με πνευματικά αντισώματα, που σημαίνει επιστροφή στα καθαρά νερά της παράδοσής μας, δηλαδή στις πηγές μας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.